Κύριε Μάρκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο World Travel Market στην έκθεση του Λονδίνου. Είναι η τρίτη μέρα. Θέλω να μας σχολιάσετε αυτή την έκθεση, πώς τη βλέπετε? Σίγουρα είναι η πιο σημαντική έκθεση της χρονιάς. Πολύ σημαντική για την αγγλική αγορά. Οι πρώτες δύο μέρες ήταν αρκετή πολύ καλή, μπορώ να πω. Και σήμερα είχαμε πάρα πολύ κίνηση. Και είναι μια πολύ καλή ένδειξη για την επόμενη σεζόν το 2011. Είστε ο Sales and Marketing Director στο St. George, ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία στην Πάφο. Μπορώ να πω, από ό,τι γνωρίζω, έχετε πολύ καλό σέρβις. Γι' αυτό θέλω να μου σχολιάσετε και να μου πείτε, ένας τουρίστας για να έρθει στο ξενοδοχείο σας να κάνει διακοπές, τι είναι αυτό που τον πείθετε ώστε να ξανάρθει και να τον περιποιηθείτε ιδιαίτερα? Σίγουρα, πέραν από τούτα που έχει να προσφέρει ωραία μας η Κύπρο, που είναι και ήλιο και ωραίο περιβάλλον και καλό κλίμα, είναι και υψηλή ποιότητα υπηρεσίες που προσφέρουμε ως ξενοδοχείο. Το καλό το προσωπικό, το ευγενικό προσωπικό και βεβαίως ψηλά στάνταρτ σε ποιότητα και στάνταρτ σε όλα τα υπόλοιπα υπηρεσίες που προσφέρει το ξενοδοχείο, ώστε να μπορεί να επιστρέφει πάλι και πάλι ο πελάτης. Ήθελα να μου μιλήσετε λίγο για την παραλία σας, με τι συνδέεται το ξενοδοχείο σας. Γιατί έχετε ένα μνημείο εκεί του στρατηγού Γρίβα, το Πλιάριο. Ακριβώς. Πέστε μου έτσι λίγα πράγματα να γνωρίζει ο κόσμος. Δηλαδή το ξενοδοχείο St. George, Άγιος Γεώργιος, είναι ένα από τα πολύ καλά established ξενοδοχεία στην Πάφο. Είναι ένα από τα ξενοδοχεία που είναι εντελώς απάνω στην παραλία. Δηλαδή έχουμε και ήδη μας μια πολύ ωραία παραλία. Και είναι και σε έναν σημείο ιστορικό, μπορώ να πω, που είναι το πλοιάριο του Άγιου Γεώργιου, που συνδέεται με την ΕΟΚΑ βεβαίως και το άγαλμα του Γρίβα τη Γινή. Άρα υπάρχει και ένα κομμάτι ιστορία. Δηλαδή ένας επισκέπτης που θα έρθει στο ξενοδοχείο δεν θα περάσει μόνο καλά, θα έχει και την ευκαιρία να δει και αυτό το μνημείο και να απολαύσει τις ωραίες παραλίες που έχετε, τα ωραία φαγητά, τη διαμονή του. Και πιστεύω ότι η ευκαιρία θα το δοθεί αν το επιθυμήσει. Βεβαίως, όπως το είπατε ακριβώς, θα υπάρχουν όλα αυτά που περιμένει και είναι πλέον μια ψηλή απαιτήση που έχει ο τουρίστας σήμερα την ημερών για να επιστρέψει στο ίδιο μέρος. Θα τα βρει, θα υπάρχουν και θα έχει και ένα κομματάκι πέραν από τούτον που είναι ιστορία και όλα τα ωραία που έχει να προσφέρει η Πάφος ιδιαίτερα, αλλά και η Κύπρος ως νησί. Πιστεύετε ότι η νέα τουριστική περίοδος θα είναι καλύτερη από τη φετινή? Έχω ενδείξεις ήδη ότι προβλέπεται να είναι ίσως λίγο καλύτερη. Σίγουρα θα είναι και πάλι μια δύσκολη χρονιά, όπως ήταν και το 2010, αλλά ήδη οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ειδικά οι πρώτες μήνες, ο Μάρτης και Απρίλης, θα είναι καλή. Και ειδικά και το 2010, νομίζω, παρόλο που όλοι ξέραμε ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά, τελικά κλείνει με θετικά αριθμούς, πιστεύω, για τα περισσότερα ξενοδοχεία, που είναι και η απόδειξη, για παράδειγμα, ότι στην Κύπρο έχουμε προϊόντα ψηλού επίπεδου και αυτό τέλος πάντων πείθει και σε περίοδος κρίσης και οικονομικής κρίσης να επιστρέφει πάλι ο πελάτης στον ίδιο προορισμό. Εμείς στο Hellenic Television και ο τουριστικός τύπος.com σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνέντευξη. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία για τη νέα τουριστική περίοδο και για το ξενοδοχείο σας. Και εγώ ευχαριστώ για το χρόνο σας και για τη συνέντευξη. Ευχαριστώ πολύ.